Είναι μαζί μας ο κύριος Βαγγέλης Γκίνης, είναι ο πρόεδρος βιοτεχνών, επαγγελματιών και εμπόρων Ελευσίνας Μάδρας. Κύριε Γκίνη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπογιοβουλέ. Πείτε μας, νομίζω ότι αύριο έχει οριστεί συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής για το θέμα. Έτσι ακριβώς είναι. Αύριο, μετά από δικό μας αίτημα, από αίτημα όλων των σωματείων και των φορέων της πόλης, που αγωνιζόμαστε από την πρώτη μέρα μαζί με την οικογένεια για να υπερασπιστούμε το σπίτι της, έχει λοιπόν κανονιστεί μια συνάντηση με το Υπουργείο και εμείς πηγαίνουμε εκεί αναμένοντας από την κυβέρνηση να μας φέρει αύριο συγκεκριμένη πρόταση η οποία θα λύνει το θέμα οριστικά. Υπάρχει, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι όπως είπατε και εσείς τώρα, πλέον το ζήτημα αυτό έχει ξεφύγει από τα στενά όρια της πόλης. Υπάρχει ευρύτερη στήριξη. Αξίζει να αναφέρω ότι πρόσφατα, εχθές και προχθές, βγήκανε ανακοινώσεις στήριξης του αγώνα και της μεγάλης κινητοποίησης που έχουμε την Τετάρτη και από το ΠΑΜΕ και από την Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής αλλά και από τους φοιτητικούς συλλόγους Αθήνας. Οπότε καταλαβαίνετε, δεν είναι υπερβολή να πούμε. Μα βλέπω εδώ και τα σωματεία στα νοσοκομεία και τους εκπαιδευτικούς και η ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής και πλήθος αθλητών, σωματείων. Υπάρχει ομόφωνο ψήφισμα μετά από κατάθεση ψηφίσματος Λαϊκής Εισπύρωσης στην Ελευσίνα. Είναι πραγματικά ελπιδοφόρο, το επαναλαμβάνω. Είναι πρωτοφανές αυτό το τσουνάμι αλληλεγγύης και είναι το αυτονόητο. Έτσι ακριβώς. Είναι όπως το λέτε, γιατί κοιτάξτε, είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες και το βλέπουμε καθημερινά και κάτω από το σπίτι δηλαδή, κάθε πρωί, αλλά και στους δρόμους της πόλης, ότι πραγματικά υπάρχει οργή. Δεν είναι καθόλου υπερβολή το να πούμε ότι όλη η Ελευσίνα έχει στραμμένα τα μάτια της στην Παπαγιάννη 25. Και επειδή βλέπουμε και παρακολουθούμε και εμείς έτσι το δημόσιο διάλογο, βλέπουμε ότι υπάρχει και μία συζήτηση από την κυβέρνηση περί ποσοστών κτλ. Πρέπει να της είναι ξεκάθαρο της κυβέρνησης, κύριε Μπογιόπουλε, ότι ανεξάρτητα τι μπορεί να ψήφισε ο κάθε Ελευσίνος και η κάθε Ελευσίνια, 100% η πόλη είναι απέναντι σε αυτό το έσχος το να ξεσπιτώνεται η Διονυσία με την οικογένειά της χωρίς να τρέχει τίποτα από τα κοράκια και από την κυβέρνηση. Γι' αυτό έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο και μάλιστα αξίζει να αναφέρουμε και το εξής, γιατί η ελπίδα που λέτε και σωστά το τονίζετε κι εσείς προκύπτει όχι μόνο από αυτόν τον αγώνα ο οποίος έχει πάρει διαστάσεις, προκύπτει και από το γεγονός ότι τα τηλέφωνά μας πλέον, κύριε Μπογιόπουλε, χτυπάνε. Τα τηλέφωνα των συνδικαλιστών, των φορέων και το δικό μου και των υπολείπων χτυπάνε από ανθρώπους της Ελευσίνας, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με τα κοράκια και ξεπερνάνε πλέον τη συστολή, το φόβο, μία ντροπή, αν το θέλετε, που μπορεί να δημιουργείται, γιατί είναι τιμή άνθρωποι και κανείς δεν θέλει να έχει χρέη και να δει ένα αφόρητο κυνηγητό τα τηλέφωνα από τα φαντ κτλ. Επικοινωνούν μαζί μας λοιπόν για νέες περιπτώσεις. Οπότε εμείς τώρα συνολικά τοποθετούμαστε πάνω στο ζήτημα, σαν σωματεία. Και λέμε στην κυβέρνηση αλλά και στα κοράκια αυτά που σκέφτονται να τα ξεχάσουν στην Ελευσίνα. Δεν περνάνε αυτά σε εμάς εκεί. Εμείς η συντριπτική πλειοψηφία της Ελευσίνας είναι άνθρωποι του μεροκάματου, είναι βιοπαλαιστές, μικροί επαγγελματίες, είναι εργάτες, είναι μικρά και λαϊκά σπίτια στις γειτονιές μας. Δεν θα δεχτούμε να πατήσει κοράκι μέσα στην πόλη. Είμαστε πολύ αφιλόξενοι για αυτούς. Το λέμε με θάρρος και το κάνουμε και πράξη κάθε μέρα. Ξέρετε, κύριε Γκίνη, αυτή η ιστορία στην Ελευσίνα, θα έλεγε κανείς ότι είναι μια καταγραφή της ληστείας που υφίστανται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σε μια περίπτωση. Αυτή η περίπτωση καταγράφει τη ληστεία που συντελείται παντού. Μας έλεγε η δικηγόρος ότι εδώ μιλάμε για ένα χρέος 20.000. Θέλουν να τους πάρουν το σπίτι τους για 20 χιλιάρικα. Τα οποία 20 χιλιάρικα η οικογένεια δεν τα έχει, γιατί αυτοί ακολούθησαν τις πολιτικές που ακολούθησαν και η οικογένεια βρέθηκε να μην έχει φράγκο. Έτσι ακριβώς. Εμείς και ο πρώην συνάδελφος με την οικογένειά του που χάνει το σπίτι του και όλοι οι μικροί επαγγελματίες, με τι ερχόμαστε αντιμετωπή καθημερινά, κύριε Μπογιόπουλε, με τις προκαταβολές φόρου του 100%, με το τέλος επιτιδεύματος, με την τεκμαρτή φορολόγηση τώρα, δηλαδή θα φορολογηθούμε για έσοδα που δεν βάλαμε στα σπίτια μας μέσα και στις οικογένειές μας, και όμως θα τα φορολογηθούμε. Και έχουμε απέναντί μας τους τραπεζίτες, σαν τον κύριο Στουρνάρα που τόλμησε να μας κουνήσει και το χέρι
τις προάλλες και να μας πει να μεταναστεύσουμε αν δεν μας αρέσει. Αν προχτές είπε ότι είναι καλό πράγμα και ο έμφυα και ότι ήταν ένα από τα καλύτερα μέτρα τα οποία πάρθηκαν ποτέ. Έτσι ακριβώς. Δεν μας λέει όμως για τον αναβαλλόμενο φόρο που απολαμβάνει αυτός και οι ομοίοι του, την ώρα που εμείς προκαταβάλουμε το 100% και έχουμε και τα παπαγαλάκια της κυβέρνησης να μας λένε από πάνω και φοροφυγάδες και παταχτίδες. Λοιπόν, αυτά εμείς το λέμε καθαρά. Τελειώσανε. Ο κόσμος όλος είναι μία γροθιά. Το σπίτι αυτό πραγματικά το υπερασπίζεται σαν να είναι δικό του σπίτι. Έτσι θα υπερασπιστούμε και τα υπόλοιπα και επαναλαμβάνουμε. Εδώ πέρα τώρα η κυβέρνηση πρέπει να αναλάβει την ευθύνη της και αύριο το πρωί στη συνάντηση, στην οποία να πω ότι θα είναι παρούσα η Διονυσία μαζί μας. Λοιπόν, ποιος θα έρθει να την κοιτάξει στα μάτια από την ηγεσία του Υπουργείου και να της πει ότι δεν έχει λύση. Ότι δεν έχει λύση για ένα ποσό ακριβώς αυτό που είπατε, ένα ποσό μικρό για ένα ολόκληρο κράτος να τα αντιμετωπίσει. Ποιος θα της πει ότι δεν έχει λύση, ενώ η κατασκευαστική εταιρεία η οποία χτύπησε το ακίνητο στον πληστηριασμό. Αυτό είναι χαρακτηριστικό που θα πείτε τώρα. Ο κοινωνικός αυτό ξεσηκωμός έχει φέρει και αυτό το αποτέλεσμα. Η κατασκευαστική εταιρεία να κάνει και αυτή πίσω. Έτσι είναι. Έτσι ακριβώς. Κάνει πίσω. Κάνει πίσω γιατί γνωρίζει ότι είναι μια πολύ αφιλόξενη περιοχή πλέον για εκείνη. Δεν θα τη δεχτεί κανένας άνθρωπος της Ελευσίνας. Όλη η Ελευσίνα αντιδρά και κινείται σαν ένας άνθρωπος αυτές τις μέρες και έτσι θα συνεχίσει. Και πλέον η κυβέρνηση έχει όλη την ευθύνη αύριο κιόλας να δώσει λύση στο ζήτημα και να μην μακροϊδερεύει. Η Διονυσία και η οικογένειά της έχουν το δικαίωμα, κύριε Μπογιόπουλε, να κρατήσουν το σπίτι τους και έχουν το δικαίωμα να κοιμούνται τα βράδια χωρίς το άγχος αν θα χτυπήσει το θηροτηλέφωνο και πόσοι βρισκόμαστε εκείνη την ώρα από κάτω, αν θα μπορέσουμε να αποτρέψουμε τις όποιες δυνάμεις καταστολής, τους κλητήρες κτλ. Έχουν κάθε δικαίωμα και πρέπει τώρα αυτό να γίνει πράξη. Θα παρακολουθήσουμε και την αυριανή συνάντηση που υπάρχει με αντιπροσωπεία σωματείων και φορέων της Ελευσίνας με την ηγεσία του Υπουργείου Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής και βεβαίως μεθαύριο την μεγάλη συγκέντρωση την οποία έχετε προγραμματίσει. Κύριε Γκίνη, ευχαριστώ θερμά. Και εμείς, κύριε Μπογιόπουλε, καλή σας συνέχεια.